Το λοιπόν, για σένα που βλέπεις αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, θέλω να ξέρεις, έχω γυρίσει το intro αυτού του βίντεο 5 φορές. Τις 2 φορές διέκοψα μόνος μου τον εαυτό μου, γιατί ήθελα κάτι να δω στη μύμη, στο σκυλάκι μου. Και σταμάτησε το βίντεο και το ξανακάνα. Και τώρα ο έξυπνος έκανε ολόκληρο βίντεο, μιλούσα 3-4 λεπτά. Και απλά το. Δεν πάτησα ποτέ το να τραβήξει βίντεο. Επίσης, παίρνα κάποιος έξω και με βλέπει σαν τον ηλίθιο να μιλώ σε μια κάμερα μέσα στο σπίτι μου η ώρα 6 το πρωί. Α! Ναι, ξέχασα να σου πω, η ώρα είναι 6 το πρωί. Και εγώ σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα vlog, γιατί τώρα που είμαι Κύπρο δεν μπορώ να κάνω πολλά βίντεο μέσα στο πώς έχω στο στούντιο μου στην Ελλάδα και τέλος πάντων. Γι' αυτό θα κάνω ένα βίντεο τύπου πώς περνάω τη μέρα μου. Τη μέρα μου, πώς περνάω στην Κύπρο γενικά. Όπως καταλαβαίνεις, με το να έχω τραβήξει 5 φορές αυτό το βίντεο, χρειάζομαι ύπνο, άρα θα πάει καλά. Εγώ όμως αποφάσισα να μην κοιμηθώ, να πάω θάλασσα γιατί δεν πάω πουθενά από τη μέρα που ήρθα σχεδόν, και να κάνουμε κάτι δημιουργικό, έτσι ώστε για να έχουμε έναν vlog, για να έχουμε κάτι να πούμε και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 6 το πρωί και εγώ έβαλα μαγιό και θα πάω θάλασσα. Κάπως έτσι θα κάνουμε ένα vlog σήμερα, το πώς περνάω στην Κύπρο. Χάλια. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Μάλλον θα τα πω την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Όχι. Πού πας. Τώρα ξεκινάει το καλό κομμάτι του vlog. Ούτε εγώ ξέρω τι θα κάνουμε. Γι' αυτό μείνε μαζί μου να ανακαλύψουμε μαζί. Το λοιπόν. Κοίταξε, πριν λίγο, εσένα μου βλέπεις αυτό το βίντεο, σου είχα πει ότι θα φύγω η ώρα 6 να πάω θάλασσα. Ναι, η ώρα είναι 9 και κάτι. Μπορεί να μπήκα στο Netflix και να είδα μια σειρά. Και να είδα 4-5 επεισόδια. Μπορεί. Άρα πάω τώρα σε κάποια θάλασσα. Κοίταξε, μην περιμένεις να δεις κάτι το ωραίο εκεί που θα πάω, γιατί είναι μια θάλασσα η οποία είναι κάπου όπου να είναι. Απλά έχει πέτρες και εγώ μισώ την άμμο. Και μιας και θα πάω, λέω να πάω κάπου που έχει πέτρες, να μην με ενοχλούν οι άμμοι και οι τέτοιοι. Και πέρα από αυτόν δεν έχει κάτι, τίποτα το wow. Απλά πάω επειδή δεν έχει ψυχή, δεν έχει καθόλου κόσμο, ειδικά τις καθημερινές μέρες. Και γι' αυτό πάω, γιατί θέλω να είμαι μόνος μου. Το λοιπόν. Μόλις έφτασα, λοιπόν, να σας δείξω που είμαι. Είμαι τύπου κάπου έτσι. Πέτρες, παντού πέτρες. Έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι υπολόγιζα. Δηλαδή έχει 1, 2, 3, 4. Έχει γύρω στα 20 άτομα, ενώ την άλλη φορά ήμασταν 5, τέλος πάντων. Όπως είδατε, δεν έχει ψυχή σχεδόν, αλλά έχει σε σχέση με άλλες φορές. Ήρθα εδώ στη θάλασσα να κάνω την ηλιοθεραπεία μου, που χωρίς λόγο και αιτία την κάνω εγώ. Αν και φέτος μαύρησα, λόγω του ότι πήγαινε ένα σολάριο. Τέλος πάντων, και έχω κάποια άλλα πράγματα να κάνω μετά, που θα σε πάρω μαζί μου, θα τα δεις. Ας συνεχίσεις να βλέπεις αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα, γιατί είναι σερή. Έχω ξυπνήσει από χθες η ώρα 3 το μεσημέρι, 4. Το λοιπόν, με ένα λεπτό κλείσω το air condition. Χτυκώ μου για εσάς. Θα πεθάνω μέσα στο αμάξι. Τέλος πάντων. Αχ, πάρα πολύ ζεστή. Δεν θα τα πω γλύωρα, μιλώ γλύωρα, εντάξει. Όπως είδατε, ήρθα σπίτι, ήρθε ένα φουσκωτό. Είναι για τα γενέθλια του μικρού Αναστάσιου, του γιου της αδερφής μου που έχω τα του πάνω μου. Ναι, τέλος πάντων. Και έχει έρθει το φουσκωτό, φυσικά χάρηκα, γιατί θα παίξω εγώ. Δεν θα παίξω εγώ, θα παίξω. Δηλαδή θα είμαι μέσα με το μωρό για να το προσέχω. Ναι, άλλο είναι αυτό. Ήρθα από τη θάλασσα, έλειωσα, γι' αυτό δεν έβγαλα βίντεο από έφυγα από τη θάλασσα. Ήμουν dead. Επίσης με γράψε μια αστυνομία. Ας μην το σχολιάσουμε. Και πάω τώρα να κουρευτώ και τα λέμε μετά τον κουρέα, να δω τι άλλο θα κάνω σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Air condition. Δεν ξέρω αν βλέπετε πώς βλέπετε, μισό. Better. Μόλις έχω τελειώσει το κούρεμα επιτέλους. Περίμενα 2 ώρες έξω, είχε πάρα πολύ κόσμο και κουράστηκα και έλειωσα και πιστεύω ότι έκανα περισσότερη ηλιοθεραπεία εδώ πέρα παρά στη θάλασσα. Τέλος πάντων, μόλις τελείωσα το κούρεμα και είχα σχέδια να πάω πέρα αγορά να πάρω πράγματα για σούσι και τέτοια, αλλά θέλω να πάω σπίτι να κοιμηθώ.
Γι' αυτό δεν ξέρω πώς να εξελιχθεί τελικά αυτό το vlog σήμερα. Προς το παρόν θα πάω σπίτι να κοιμηθώ, νομίζω. Βασικά ελπίζω να μην κοιμηθώ, θα δείξω όταν πάω σπίτι το τι θα κάνω. Τα λέμε στο επόμενο κλιπ που θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Χθες που ήρθα σπίτι, που σας είπα από τη θάλασσα, πήγα, κουρεύτηκα, ναι, ήρθα σπίτι και λέω εντάξει να περιμένω μέχρι να βγει κάποιος στο μέσα στο μπάνιο, να κάνω μπάνιο και ξάπλωσα στο κρεβάτι μου. Κοιμήθηκα μέχρι τις 11 το βράδυ. Βασικά ξύπνησα κατά τις 9.30 νομίζω 10. Είχε χαλάσει το κινητό μου, δεν άνοιγε με τίποτα. Ένωσα το πάνω στο λάπτοπ, με έβγαζε κάτι ριστό, κάτι χίλια πράγματα πρέπει να κάνω. Τέλος πάντων, μετά είδα ότι βγήκε μια σειρά καινούρια που βλέπω, The Umbrella Academy, καινούρια σεζόν εννοώ, ήταν παλιά σειρά. Μπορεί να είδα αρκετά επεισόδια για να μην ξύπνησα μέχρι τις 7-8 το πρωί. Και να κοιμήθηκα και να ξύπνησα τώρα, η ώρα 4-5 το απόγευμα. Και τώρα φεύγω να πάω υπεραγορά να πάρω υλικά για σούσι για να κάνω σούσι. Δηλαδή να πάρω τα υλικά για σούσι για να φτιάξω κύμα. Γιατί είναι και τα γενέθλια του μικρού που σας έλεγα χθες. Και θα έρθω να του κάνω εδώ πέρα τα σπίτι μου τα γενέθλια του αδερφή μου. Και θα του φτιάξω και σούσι για αυτόν τον λόγο. Τέλος πάντων, θέλουμε να φάμε σούσι. Το ότι με ρωτούσε η κοπέλα στο ταμείο πόσο χρόνο είμαι, γιατί νομίζω δεν είμαι 15-16 χρονών. Και λέω ότι 22 σπουδάζω. Μα ναι, σπουδάζεις, ναι, Αθήνα. Τι πράγμα. Νομίζω ότι την κοροϊδεύω και ρωτάμε τι πράγμα σπουδάζει. Λέω αγγλική φιλολογία. Άτε, μπράβο, μπράβο. Φαίνομαι 15 χρονών. Γεια, καλησπέρα. Ξέρω ότι πριν λίγα δευτερόλεπτα με έχεις δει, αλλά για μένα έχουν περάσει τρεις μέρες. Τρεις ολόκληρες μέρες. Τι έγινε μετά την τελευταία φορά που σου έχω μιλήσει, έχουν γίνει διάφορα. Ήταν το πάρτι του μικρού Αναστάσιου. Μετά βγήκα έξω, μετά έμεινα σερή, μετά ξανά έμεινα σερή, μετά δεν θυμάμαι τι έκανα. Τέλος πάντων έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία... Από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν τα έχω τραβήξει. Ναι. Τώρα, μάντεψε, είμαι σε ρίγια ακόμη μια μέρα και θα πάω και πάλι θάλασσα. Αλλά δεν θα δεις το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν θα δεις το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνω. Έχει από τα 16 μου ή 17 μου που θέλω να πάω να δοκιμάσω το πρωινό του Μαχτών. Από τα 16 μου, ναι, από την πρώτη ηλικίου, 15-16, που είχα έναν καθηγητή της πληροφορικής, όπου κάθε πρωί καθυστερούσε να έρθει στο μάθημα, όταν είχαμε μάθημα μαζί του πρωινά, γιατί πήγαινε να πάρει πρωινό από τα McDonald's. Και θέλω από τότε να δοκιμάσω και ποτέ στη ζωή μου δεν ξύπνησα πρωί να πάω να δοκιμάσω. Και να ξυπνούσα ποτέ δεν πήγαινα. Πάντα κάτι έλεγα, λέει, σιγά μην πάω να φάω πρωινό στο McDonald's. Γι' αυτό λέω, παρά να αφήμαι σερή, είμαι νηστικός. Θα πάω να πάρουμε καφέ και καφέ από τα McDonald's, γιατί το βλέπω παντού διαφημίσει και θέλω να πάω να δοκιμάσω καφέ και προϊόν πρωινό από τα McDonald's, το οποίο δεν ξέρω, έχω ιδέα τι έχει, την αλήθεια να λέγεται, γιατί θα παραγγείλω, θα δούμε όταν πάμε εκεί, και να δοκιμάσω να σας πω τις εντυπώσεις μου και μετά φυσικά θα πάω θάλασσα μόνος μου, γιατί μιας και είμαι ξύπνιος θα προσπαθήσω σήμερα να μείνω ξύπνιος. Άρα θα τα πούμε σε λίγο που θα πάρω τα McDonald's. Thank you. Ναι, γιατί αν δεν έγινε μου ρετζίλι, θα ήταν μια καθημερινή ημέρα. Το λοιπόν, sorry αν ακούτε κάτι που πίσω. Εν το air condition προσπαθώ να το έχω στο χαμηλό, αλλά να πεθάνω. Δεν έχω ιδέα τι έχω πιάσει. Γι' αυτό έχω κάπου να με την απόδειξη να δω. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, αν είχα να βγά. Και λέει το λοιπόν, έχω έναν iced latte 1 ευρώ, έχω ένα cheese bacon flatted bread, είναι cheese bacon με ψωμί, το οποίο ήταν 1 ευρώ μαζί με τον καφέ και είπα να το πιάσω, why not. Και εκείνο που ήθελα να παραγγείλω, που ήταν το egg bacon muffin, μου έβαλαν sausage muffin, ούτε με bacon, ούτε με egg, ούτε με τίποτε. Έχουμε, το λοιπόν, εδώ βλέπετε το cheese bacon. Όχι, το sausage muffin. Τελειό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το egg bacon. Όχι, το
τι έχω πιάσει. Το sausage muffy, χωρίς bacon, χωρίς τίποτε. Έχει έναν μπιφτέκι να βλέπετε και τυρί. Και το ψωμάκι που είναι τύπου muffy. Σίγουρα αυτό το πράγμα δεν είναι λουκάνικο. Με την καμία δεν είναι λουκάνικο. Είναι ωραίο. Και τώρα έχουμε αυτό το άλλο που μας δώσανε δώρο. Μας κάνανε ευρώ μαζί με τον καφέ. Το οποίο είναι κολλημένο στη συσκευασία και είναι αυτό το πράγμα. Σκάτα. Και είναι μια πίτα που έχει μέσα μπέικον και τυρί. Πραγματικά νιώθω γεύση. Βασικά να σας πω κάτι, είναι όπως ακούτε, μπέικον με τυρί. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι καλό, είναι ευχάριστο, είναι εντάξει. Για έναν ευρώ είναι και υπέρ καλό, μπορώ να πω υπέρ αρκετών. Πάω κάτω στην παραλία να κάνω τη βουτιά μου, την ηλιοθεραπεία μου. Να γίνω μαύρος, ολόμαύρος, κατράς. Αυτά. Τι λιμενάκια με βάλεις? Τι? Είναι λίγο ντροπαλή. Α, ναι. Το λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από πότε έχω να τραβήξω βίντεο. Γι' αυτό αυτόν το vlog δεν ξέρω πόσο χάλια είναι. Βασικά είναι ακριβώς η ζωή μου στην Κύπρο αυτό το vlog. Πάνω κάτω, χάλια δεξιά αριστερά, πουθενά παντού. Τέλος πάντων θα σας ενημερώσω τα νέα μου. Από εδώ που βλέπετε είναι η σοφέρ μου, είναι το ταξί μου για σήμερα. Τούτον την κομμάτι τώρα θα το κόψω, θα μπει. Τέλος πάντων, σήμερα θα πάμε να φάμε σε έναν ασιατικό εστιατόριο στην Αγία Νάπα, το οποίο κάνω giveaway μαζί του. Γι' αυτό όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο πριν τις 31 του Αυγούστου, μπείτε στο προφίλ μου στο Instagram να λάβετε συμμετοχή για να κερδίσετε να πάτε να φάτε εκεί που θα πάω να φάω και εγώ τώρα με τους φίλους μου. Αυτά. Τώρα θα πάμε να πάρουμε κάτι παιδιά και θα πάμε εκεί πέρα, θα πάμε να φάμε. Λογικά θα τραβήξω κάποια βίντεο εκεί να δείτε. Και αυτά. Αυτά. Το λοιπόν, όπως βλέπετε, ήρθαμε στο Umami Asian, στο Napa Suites, στο hotel Napa Suites στην Αγία Νάπα. Και πραγματικά το μπουφέ είναι τέλειο, τα φαγιά είναι τέλεια. Έβαλαμε τα πάντα, 7-8 φορές. Πάντων, οι φίλοι μου δεν θέλουν να φάνε στο βίντεο γιατί ντρέπονται, γιατί τρώνε και δεν καταλάβω γιατί. Αλλά όταν τρώνε 200 πιάτα από πίσω από την κάμερα είναι εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το εστιατόριο που θα κάνω και giveaway στο προφίλ μου στο Instagram, να μπείτε εκεί να λάβετε μέρος όσοι βλέπετε το βίντεο. Για τον μπουφέ εδώ πέρα που σας έδειξα εδώ θα φάτε όσο θέλετε για δύο άτομα. Γι' αυτό μπείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό στο προφίλ μου στο Instagram. Και εγώ ζαχαρί. Θαλασσιά. Το λοιπόν! Θαλασσιά! Το λοιπόν, ήρθαμε στο λιμάνι της Αγία Νάπας για να πάρουμε σουβενίρ, χωρίς λόγο, να πάρει καπέλο ο Ανδρονικός. Θα δούμε τι θα πάρουμε και θα φύγουμε μετά να πάμε προς το σπίτι. Επίσης, για να καταλάβετε, αυτό το vlog ξέρω ότι είναι ό,τι να είναι. Άρα, όπως σας είπα και πριν, είναι εντελώς όπως η ζωή μου στην Κύπρο. Γιατί ο τίτλος θα είναι πώς περνάω στην Κύπρο. Κάπως έτσι περνάω στην Κύπρο. Ό,τι να είναι, όπου να είναι, ό,τι να είναι. Έχω κλείσει και σήμερα εισιτήρια για να πάω πίσω. Πού θα πάμε? Επιστρέψω Αθήνα σε λίγες μέρες για να πάω για τις εξετάσεις μου. Και καλά. Τέλος πάντων, να επιστρέψω Αθήνα. Πάμε να δοκιμάσουμε καπέλα και να φύγουμε. Να πάμε πίσω Λάρνακα. Ακόμα δεν προλάβα να σας πω. Λοιπόν, τέλειο. Εγώ θέλω το μαύρο. Πάει μόνο. Μη όπως τον ανά... όπως το... Είμαι πάρα πολύ αστείος εγώ. Τι βίντεο. Το λοιπόν, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν κατάφερα να βγάλω βίντεο στο προηγούμενο κατάστημα, γιατί νομίζω ότι έβγαζα. Ήμουν μία ώρα έτσι. Ήμουν μία ώρα έτσι με το κινητό. Αλλά τελικά στην τελική δεν έβγαλα ποτέ. Α! Τον τζέλο έλαβα. Να μην κοπέλες. Κατάφερα τέλος πάντων να βγάλω βίντεο, γιατί νομίζω ότι τραβούσα, αλλά δεν τραβούσα ποτέ. Και πάμε τώρα να βρούμε τις κοπέλες, γιατί τις χάσαμε σε μια μπουτίκ. Το λοιπόν.
Υπόσχομαι αυτή τη φορά θα κλείσω το vlog. Κάπου εδώ κλείνει το vlog γιατί σας κούρασα. Το vlog πήγαινε, ερχόταν από McDonald's, σε θάλασσες, σε οπουδήποτε. Δεν θυμάμαι και εγώ τι έχω κάνει μέσα σε αυτό το vlog. Απολογούμε για το χαμό που γινόταν σε αυτό το vlog. Και κάπου εδώ κλείνει αυτό το vlog. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Κάντε ένα like στο βίντεο. Κάντε ναι, κάπου εδώ και εδώ μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα μου βίντεο. Και μάλλον θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή κάποια στιγμή. Γεια σας! Ναι.